Όπως όλοι ξέρουμε, η ζωή χωρίς νερό στον πλανήτη μας θα ήταν αδύνατη. Το νερό είναι το πολυτιμότερο στοιχείο της φύσης που χρειάζονται όλοι οι οργανισμοί για να ζήσουν. Όταν νιώθουμε δίψα, δεν υπάρχει τίποτα απολαυστικότερο από ένα δροσερό ποτήρι νερό. Ενώ πάντα ακούμε ότι καλό είναι να καταναλώνουμε 8 ποτήρια νερό την ημέρα, κανεί δεν καταφέρνει να το κάνει. Στην πραγματικότητα, η πλειοψηφία των ανθρώπων αδυνατεί να πιει αυτήν την ποσότητα νερού την ημέρα, πράγμα που φέρνει αρνητικέ επιπτώσει. Όταν δεν καταναλώνουμε το νερό που χρειαζόμαστε, το σώμα και η υγεία μα κινδυνεύουν. Γινόμαστε κυκλοθυμικοί, νιώθουμε κουρασμένοι και χωρί ενέργεια, ενώ επίση το πρόσωπο μα δείχνει πιο θαμπό και φθαρμένο. Πολλοί πιστεύουν, ότι το μυστικό της νεότητας είναι η καλή ενυδάτωση. Η υγρασία, είναι η ουσία της ομορφιάς. Όποιος θέλει να νιώθει και να φαίνεται καλά, πρέπει να καταναλώνει άφθονο νερό. Όταν είμαστε απασχολημένοι και ξεχνάμε να πίνουμε νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας, κινδυνεύουμε να αφυδατωθούμε. Για αυτό το λόγο, πρέπει να το αναγνωρίσουμε πριν μας φέρει άλλα προβλήματα. Παρακάτω, καταγράφονται έξι σημάδια που εάν τα εμφανίζουμε, σημαίνει πως είμαστε αφυδατωμένοι και πρέπει να ξεκινήσουμε να πίνουμε περισσότερο νερό. 1. Δυσάρεστη αναπνοή Εάν η αναπνοή μας μυρίζει, τότε αυτό είναι ένα σημάδι ότι χρειάζεται να πίνουμε περισσότερο νερό. Το νερό, βοηθά στο να πλένει τα βακτήρια που αφήνουν τα τρόφιμα. Επίσης, τονώνει την παραγωγή σάλιου, το οποίο φυσικά έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες και αποτρέπει την υπερανάπτυξη των βακτηρίων. Όταν το στόμα μας είναι ξηρό, η αναπνοή μας μυρίζει. 2. Τα ουρά έχουν σκούρο κίτρινο χρώμα. Αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη ένδειξη ότι το σώμα είναι αφυδατωμένο. Όταν τα ούρα έχουν σκούρο κίτρινο ή καφέ χρώμα, σημαίνει ότι είναι πολύ πυκνά, διότι λείπει νερό. Επίσης, τα νεφρά εργάζονται υπερορίε για να αποβάλουν τα απόβλητα. 3. Συχνά διαλύματα στο μπάνιο Εάν δεν ουρείτε τουλάχιστον 6 με 8 φορές την ημέρα, τότε είναι πιθανό να μην πίνετε αρκετό νερό. 4. Ξηροστομία Όταν αισθανόμαστε το στόμα μας στεγνό, πρέπει να πίνουμε νερό. Έχουμε την τάση να αγνοούμε το ξηρό στόμα, μέχρι να νιώσουμε εντελώς άβολα ή απλά αφόρητα. 5. Λαχτάρα για γλυκά Ο εγκέφαλος μας αντιδράει στη δίψα και την πείνα με παρόμοιο τρόπο, σε βαθμό που δεν μπορούμε να διακρίνουμε τη διαφορά μεταξύ των δύο. Όταν είμαστε αφιδατωμένοι, συχνά θα μπούμε στον πειρασμό να φάμε ένα σνακ επειδή έχουμε αμφιβολία για το αν διψάμε ή πεινάμε. Συνήθω τρώμε ένα ζαχαρούχο πρόχειρο φαγητό, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του σωματικού μα βάρου με την πάροδο του χρόνου. Αντί για φαγητό, πρέπει να πίνουμε ένα ποτήρι νερό και να περιμένουμε για 15 λεπτά. Αν είμαστε ακόμα πεινασμένοι, τότε τρώμε κάτι. 6. Αίσθηση κούραση η χαμηλή ενέργεια και το αίσθημα κόπωσης, είναι άμεσες ενδείξεις αφυδάτωσης. Το σώμα, παίρνει νερό από το αίμα όταν το χρειάζεται. Η έλλειψη νερού, οδηγεί σε μειωμένο όγκο αίματος και έλλειψη οξυγόνου που αντλείται μέσω των συστημάτων μας. Αυτό, με τη σειρά του οδηγεί σε υπνηλία και μειωμένη ενέργεια. Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν και άλλα συμπτώματα που δείχνουν ότι μπορεί να είμαστε αφυδατωμένοι. Τέτοια παραδείγματα είναι, πόνο μυϊκέ μυϊκές κράμπες, πόνος της αρθρώσης, παρατεταμένη ασθένεια ή ασθένεια, αύξηση του σωματικού βάρους, ξηρό δέρμα και ρητίδε, και πολλά άλλα. Οπότε, φροντίζουμε όλοι να παραμένουμε καθημερινά καλά ενυδατωμένοι, πίνοντας πολύ νερό.